Κακός χαμός γίνεται. Για πάμε λίγο στο μέτωπο της ακρίβειας, παιδιά. Πάμε στο μέτωπο της οικονομικής κρίσης εξαιτίας του πολέμου και όχι μόνο. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας και ο δικός μας ο Σπύρος Εφεμενίδης. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σήμερα. Να είστε καλά. Σπύρος, καλύτερα. Θετικός, αλλά καλύτερα. Καμπάνε η φωνή σου ακόμα σήμερα, θετικός πάντως. Είσαι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Είμαι θετικός άνθρωπος. Αυτό. Γι' αυτό σου βγήκε. Άντε να περάσει γρήγορα, Σπύρο μου. Να σου περάσει, ναι. Άντε γρήγορα. Παιδιά, γίνεται χαμός από μηνύματα για την ακρίβεια. Τώρα εδώ μας στέλνει ένας τηλεθεατής. Είχαμε μια συζήτηση, μας έστειλε τηλεθεατής το πρωί, 5 η ώρα, ότι πήγε, λέει, την Παρασκευή σε σούπερ μάρκετ, μεγάλο, και πήρε 20 ευρώ τα 5 λίτρα ηλιέλαιο. Τη Δευτέρα έκανε 10,50. Ρωτάει, ρε παιδιά, πώς έγινε αυτή η μεταβολή. Έπεσαν, λέει, τιμές. Τώρα στέλνει άλλος τηλεθεατής, ό,τι να είναι γίνεται, έτσι. Ελεύθερος επαγγελματίας έχει, λέει, την περασμένη εβδομάδα σε σούπερ μάρκετ 5 λίτρα ηλιέλαιο, το αγόρασε 13 ευρώ συν ΦΠΑ. Χθες ήταν στα 16 ευρώ συν ΦΠΑ. Και μας λέτε ότι έχετε ένα σούπερ μάρκετ, έτσι. Είναι δικό σας ή το αγοράσατε, για να καταλάβουμε αλλού τι γίνεται. Αλλού ανέβηκαν, παιδιά. Ναι. Ναι. Αυτό λέω. Χρηματιστήριο. Κανονικό. Δεν ξέρω τώρα, ίσως ο φίλος που βρήκε τη μειωμένη τη τιμή κατά 9,5 ευρώ μπορούσε να μας δώσει, να μας δίνει την απόδειξη αν την έχει πρόχειρη, αν την έχει κρατήσει. Δεν θα δείξουμε την εταιρεία. Για αυτό όμως πρέπει να υπάρχει μια χαρτογράφηση, ο καθένας τι αποθέματα έχει και πόσα τα αγόρασε. Ναι. Για να βλέπουμε βάση του τι αγόρασε και τι καπέλο μπαίνει. Γι' αυτό έχει και νόημα η απογραφή, κύριε Τσουκαλά. Ακριβώς. Να δούμε ποιες από τις ελλείψεις, αν υπάρχουν, όπου υπάρχουν, ή τις ανατιμήσεις έχουν αντικειμενική αφετηρία, έχουν βάση, και ποιες άλλες δεν έχουν και πρόκειται για ένα παιχνίδι κερδοσκοπίας. Τώρα, εφόσον ο τηλεθεατής προηγουμένως μιλούσε για τιμή προϊόντος με ΦΠΑ, σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα ότι δεν είναι ιδιοκτήτης και όχι καταναλωτής. Γι' αυτό λες, γιατί γράφει έχω S-M, μάλλον εννοεί είμαι ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά τα έχει γράψει λίγο πιο απλοποιημένα. Οπότε να είμαστε σίγουρα, αν μπορείτε, κύριε Μιλωνά, στείλτε μας πληροφορίες. Έτσι. Να δούμε τι γίνεται. Τώρα, Σπύρο, να ξεκινήσουμε με τους πληστηριασμούς, γιατί έρχεται ένας νέος φορέας που θα λέγεται απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτός είναι ένας φορέας ο οποίος, παρότι έρχεται, όλο έρχεται και στην ουσία δεν έχει έρθει ακόμα. Γι' αυτό μάλιστα και σε ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα πριν από λίγες μέρες και περιμένω να πάρει και εφέκ τώρα, ουσιαστικά καλύπτει για 15 μέρες, προστατεύει τα ευάλωτα νοικοκυριά, εκείνα τα οποία ουσιαστικά κινδυνεύει η πρώτη κατοικία, μέχρι να δημιουργηθεί ο φορέας που ανέφερε σε Άκη και Ευλαμπία, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να διασωθεί το σπίτι τους. Αυτή η υπόθεση είναι αρκετά σοβαρή, αρκετά σημαντική. Την ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό την ανακοινώνει ουσιαστικά για το πάγωμα των πληστηριασμών. Πλάι στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο πρωταγωνιστεί στη ζωή μας και δεν πρωταγωνιστεί απλά, έχει γίνει εφιάλτης σύμφωνα με τα μηνύματα που λαμβάνουμε κάθε μέρα. Θεωρώ ότι το πλέον το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, άρα και της προστασίας των ευάλωτων επιχειρήσεων, είναι αρκετά σημαντικό. Αν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποιες κάρτες. Με την πρώτη κάρτα για να δούμε ποιο θα είναι και το ποσοστό συνεισφοράς του δημοσίου, Ακριβώς. Να δούμε και πίσω αναφέρεται. Μας βοηθήσει ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ που έχουμε συζητήσει το πράγμα και μαζί. Πρώτα απ' όλα. Ναι, κύριε Τσουκαλά, συγγνώμη. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η αναστολή πληστηριασμών δεν θα αφορά μια μελλοντική προστασία πρώτης κατοικίας όσον αφορά την κυριότητα, διότι ο δανειολήπτης θα δεσμεύεται ότι θα παραχωρήσει την κυριότητα του ακινήτου στον φορέα αυτόν και θα μείνει σαν μισθωτής. Είναι αυτά τα επόμενα σημεία. Συγγνώμη, Κώστα, είναι τα επόμενα σημεία. Ναι, εγώ δεν βλέπω τις κάρτες. Ωραία, για πάμε με την πρώτη κάρτα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα επόμενα δύο σημεία που λέει ο Κώστας τώρα του Καλάς. Ακριβώς αμέσως μετά είναι σε αυτή την κάρτα. Ωραία. Είναι οι δύο περιπτώσεις που λέει ο Κώστας του Καλάς ότι θα ισχύσει. Πες, Κώστα, σε περίπτωση πτώχευσης, όταν αποδεχτεί δηλαδή. Όπου επιλέγει ο δανειολήπτης να υποβάλει αίτηση για πτώχευση και υπάρξει απόφαση πτώχευσης, εκεί θα έχει στην ουσία 60 μέρες προκειμένου να ζητήσει να μπει στη διαδικασία αυτή, δηλαδή του να κρατήσει το ακίνητο στο μέλλον ως νομέας, όχι ως κύριος. Άρα ότι θα πει πτώχευσα,
Έχω όμως τα κριτήρια εισοδήματος, θέλω να το δώσω στο φορέα για να μείνω σαν ενοικιαστής. Ναι. Ή σε περίπτωση όπου επισπεύδεται από τα funds ή τις τράπεζες πληστηριασμός. Και εκεί θα έχει δικαίωμα 60 ημέρες από την ημέρα που λαμβάνει την κατάσχεση, άρα πριν τον πληστηριασμό, να πάει για να πει: εγώ δεσμεύομαι ότι όταν γίνει φορέας θα παραχωρήσω το ακίνητό μου και θα μείνω ως μισθωτής. Γι' αυτό ζητάω να μην γίνει ο πληστηριασμός. Ναι. Για όσο καιρό προκύψει αυτή η συμφωνία, το ακίνητο δεν θα μπορεί να εκπληστηριαστεί, σωστά. Δεν θα πληστηριάζεται μέχρι να γίνει ο φορέας. Ναι. Και το πολύ έως 15 μήνες. Όταν γίνει ο φορέας, ναι, το κρατάει ο φορέας, πληρώνει για 12 χρόνια ενίκιο σαν μηνιαία δόση ο δανειολήπτης και μετά έχουμε ξαναπεί, αν θέλει, το αγοράζει στην τότε αξία. Στην τότε αξία. Στην τότε εμπορική αξία. Τότε. Δηλαδή, αν εγώ το κάνω αυτό τώρα, αν εγώ το κάνω αυτό τώρα και μπω σε αυτό που λέτε, θα πληρώνω σαν ενίκιο στο σπίτι μου επί της ουσίας. Δεν θα είναι πλέον σπίτι σας με την έννοια της κυριότητας. Ναι. Αυτά δεν θα είναι σαν δόσεις προς το δάνειο, θα πρέπει μετά. Όχι. Μετά θα ξανααγοραστεί, ναι, δυστυχώς. Και τα 12 χρόνια είναι τα δάνεια και είναι συγκεκριμένο, δεν είναι πιο κάτω, δηλαδή 12 χρόνια. 12 χρόνια και αν πάτε νωρίτερα και πείτε θέλω να το πληρώσω γιατί βρήκα τα λεφτά, ναι, θα σας πούνε ότι πρέπει να πληρώσω σαν ποινή και τα ενίκια τα οποία νωρίτερα αποχώρησες. Ναι. Δηλαδή αν εγώ πάω στα 6 χρόνια και τους πω βρήκα τα λεφτά, παιδιά είναι καλύτερα οικονομικά, δίνω 6 χρόνια ενίκια και την τιμή του ακινήτου. Ναι, ακριβώς. Τα χρήματα που θα έχουν καταβληθεί. Ότι όταν. Τα χρήματα που θα έχουν καταβληθεί. Ένα λεπτό, Γιάννη μου, συγγνώμη. Τα χρήματα που θα έχουν καταβληθεί σε αυτά τα χρόνια. Τα χρήματα που έχει καταβάλει η κυρία Ρεβή, είτε ως δανειολήπτρια τα προηγούμενα χρόνια, είτε ως μισθώτρια τα 6 χρόνια που λέει. Αυτά δεν προσμετρούνται για την επαναγορά του ακινήτου. Δεν θα φερθούν δηλαδή από την εξέλιξη. Και το ενίκιο αυτό θα είναι υψηλό. Θα είναι, το δηλαδή ενίκιο αυτό θα είναι και η δόση και τώρα και μετά, θα είναι 3,5% επί την εμπορική αξία του ακινήτου δια 12. Έτσι θα βγαίνει η μηνιαία δόση. Για παράδειγμα, σε ένα ακίνητο που κάνει 100.000 για παράδειγμα ευρώ. 120.000 το παράδειγμα. Έχουμε ναι, το παράδειγμα. Ναι, Σπύρο. Ναι. Άμα είναι να το δείξουμε, σε 120.000 ευρώ αξία θα βγαίνει μία μηνιαία δόση περίπου 350 ευρώ. Ναι. Ενώ σε ένα ακίνητο με αξία 150.000 ευρώ θα βγαίνει μία μηνιαία δόση 437 ευρώ. Ναι. Από αυτήν όμως ένα μέρος θα καλύπτει το ελληνικό δημόσιο. Για πάμε τώρα. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, θα δώσω εγώ για τα 150.000 αυτό το παράδειγμα. 120.000, συγγνώμη. Θα δώσω συνολικά στα 12 χρόνια 50.400 ευρώ. Και δεν θα φερεθούν. Και δεν θα φερεθούν αυτά από το ακίνητό μου. Ακριβώς. Και μπορεί σε 12 χρόνια και από τώρα η αξία του να έχει. Θα ξαναγοράσεις άλλα 200.000 και τότε. Τότε. Δεν είναι πολύ συμφέρον, αλλά την άλλη. Δεν είναι πολύ συμφέρον. Καθόλου. Απλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι που λέγεται ένα. Γιατί δεν τα λογαριάζουν τα χρήματα αυτά, ρε παιδιά. Ένα λεπτάκι. Είναι από αυτά όμως τα λεφτά, Άκη, κάποια συνεισφέρει το δημόσιο. Εντάξει, θα το δούμε τώρα πώς θα συνεισφέρει το δημόσιο. Κάτι θέλει να πει ο Γιάννης ο Χατσαλάτας γι' αυτό. Γιατί δεν τα υπολογίζουν τα χρήματα που θα δώσω, Γιάννη μου. Και όχι μόνο τα χρήματα που θα δώσουμε κατά τη διαδικασία του ενοικίου του δικού μας σπιτιού, ούτε τα χρήματα που είχαμε δώσει ως προκαταβολή για να αγοράσουμε αυτό το σπίτι, ούτε τα χρήματα που έχουμε δώσει στην τράπεζα ως μηνιαία δόση επάνω στη διαδικασία του δανείου. Αυτά τα λεφτά έχουν πάει σε ένα κουβά. Εντελώς. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι όταν δημιουργηθεί ο φορέας, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Σπύρος προηγουμένως, θα είναι στην εμπορική αξία του ακινήτου, αλλά αυτούς τους 15 μήνες μέχρι να δημιουργηθεί ο φορέας, η αξία του ακινήτου που θα υπολογίζεται το 3,5% θα είναι, εάν σε περίπτωση έχουμε πτώχευση, θα είναι η αξία που έχει υπολογιστεί ο ένφια. Εάν σε περίπτωση έχουμε τη διαδικασία επίσπευσης πληστηριασμού, θα είναι η αξία που έχει βάλει ο εκτιμητής. Έτσι. Δεν θα είναι η εμπορική αξία. Άρα θα είναι χειρότερο αν σου γίνει πληστηριασμός. Βεβαίως. Θα είναι πιο μικρή η αξία αν επιλέξεις να πτωχεύσεις, γιατί ο ένφια συνήθως η αντικειμενική είναι ένα κλικ μικρότερη. Ναι. Ενώ αν στο εκτιμήσει η τράπεζα, οι τράπεζες το εκτιμούν πολύ συχνά διαφορετικά, ανάλογα με το τι θέλουν. Και η επιδότηση που λέγαμε προηγουμένως. Και άμα μπω εκεί, ας πούμε, και μετά από ένα χρόνο το μετανιώσω πάλι. Μπορείς να μετανιώσεις και να φύγεις, σου παίρνουν το ακίνητο και προχωράμε. Α, μου παίρνουν το ακίνητο. Αν μετανιώσεις και πεις δεν θέλω άλλο,
πάρτε το ακίνητο, βρήκα αλλού να μείνω, εκεί δεν έχει κάποια άλλη επιβάρυνση. Ναι. Τώρα, Σπύρο, για πάμε λίγο. Ένα λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Επειδή είπαμε ότι σε αυτό θα συνεισφέρει και το δημόσιο. Σπύρο μου, για πάμε λίγο να δούμε πώς θα συνεισφέρει και με ποια κριτήρια το δημόσιο. Λοιπόν, καταρχάς θα πούμε για τον ευάλωτο οφειλέτη ότι θα δίνει μέχρι, για τον άγαο μέχρι 70 ευρώ. Είναι 10.500 ευρώ, είναι κάτι που βλέπουμε στους δέκτες μας τώρα. 10.500 ευρώ παίρνουμε να έχει πώς το λένε, εισόδημα το ζευγάρι και 3.500 ευρώ για κάθε παιδί. Έχουμε 135.000 ευρώ για τον γάμο και από εκεί και πέρα το εισόδημα για τον... για το να χαρακτηριστεί κάποιος ευάλωτος, θα εξαρτάται και από την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Μιλάμε για την πρώτη κατοικία για τον άγαμο 120.000 ευρώ και 135.000 ευρώ για τον έγαμο. Τώρα, και 165.000 για τριμελές οικογένειες και 165.000 για τριμελές οικογένεια. Τώρα, ένα λεπτό, τα αυτά τα 100... Σπυρό, ένα λεπτό για να το αποσυμφινίσουμε. Αυτά τα 150.000 ευρώ που βλέπουμε για τριμελές νοικοκυριό, ή 165 για τα τετραμελή οικογένεια. Τι είναι, είναι η αξία. Είναι, η αξία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου. Η αντικειμενική αξία της πρώτης. Για να χαρακτηριστεί κάποιος ως ευάλωτος. Ναι. Από αυτά που θα δείτε ότι... Το ανώτερο ποσό, στα ποσά που είπε ο Σπύρος για την αντικειμενική αξία, ναι. Το ανώτερο ποσό της κατοικίας δεν μπορεί να είναι πάνω από 210.000 ευρώ. Ναι. Όπως επίσης και το ανώτερο ποσό του οικογενειακού εισοδήματος δεν μπορεί να είναι πάνω από 21.000 ευρώ, ανεξάρτητα με το πόσα μέλη έχει η οικογένεια, είναι πολιτικής. Ναι. Και παραπάνω είναι, δεν μπορεί πάνω από 21.000. Και η επιδότηση την οποία θα δίνει το κράτος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 80% της δόσης που είχε το δάνειο. Έτσι. Παιδιά, εντάξει, εγώ δεν νομίζω. Αλλά συνολικά φτάνει μέχρι 200 ευρώ για την οικογένεια. Με 5 άτομα. Ποιος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φέρετε την πραγματικότητα να σου πω μια εμπειρία. Ναι. Ασχολούμαστε με τα δάνεια. Οι πιο πολλοί που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό είναι κυρίως άνθρωποι οι οποίοι πάνε να πτωχεύσουν και στην πραγματικότητα έχουν κάποιο εισόδημα. Ναι. Άρα μπορούν, αφού κουρέψουν μεγάλα χρέη, έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν χρήματα με άνεση, παραπάνω δηλαδή από όσα φαίνεται ότι έχουν. Άρα βγαίνουν κερδισμένοι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κούρεμα που πετυχαίνουν. Άρα σου λέει, θα το ξανααγοράσω κάποτε φτηνά. Εκείνοι που έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη, δεν μπορούν, δεν δίνεται να επιλέξουν το μοντέλο αυτό. Το μοντέλο αυτό, το μοναδικό το οποίο έχει, ποιο είναι, ότι οι τιμές του ενοικίου είναι δυστυχώς λίγο μικρότερες από τις τιμές των ενοικίων που έχουν πάρει την ανηφόρα στην εκτός οικονομία. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλα τα ενοίκια έξω, όπου αυτό με τη μηνιαία δόση κάποιοι λένε μεταβατικά να το επιλέξω. Μεταβατικά. Οι πιο πολλοί, όπως λέει η Ρεβή, δεν λένε να πάω 12 χρόνια, λένε να το κάνω και βλέπουμε. Και βέβαια να πούμε ότι η διαδικασία αυτή θα γίνεται μέσω της ειδικής γραμματείας ιδιωτικού χρέους, με αίτηση στην οποία θα προσκομίζει είτε την απόφαση πτωχεύσεως είτε την κατασχετήρια έκθεση, θα δηλώνει ρητά ότι δεσμεύεται όταν ο φορέας γίνει να μεταβιβάσει το ακίνητο σε αυτόν. Αν η κατάσχεση έχει γίνει πριν τον νόμο, έχει 60 μέρες, αν δηλαδή έχει γίνει ήδη η κατάσχεση, ο νόμος παίρνει φεκ τώρα, σε 60 μέρες πρέπει να το δηλώσουν. Οι δανειολήπτες έχουν μια προθεσμία, άρα να το γνωρίζουν. Αν η κατάσχεση γίνει στο μέλλον, θα έχουν 60 μέρες από την ημερομηνία κατασχέσεως για να δηλώσουν ότι θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα αυτό. Για να δούμε σε ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από όλο αυτό. Μια οικογένεια που πληρώνει ένα δάνειο, μια δόση δανείου το μήνα 500 ευρώ, μπορεί να βεθεί να πληρώνει ενίκιο 350 ευρώ με συμμετοχή του κράτους. Είναι, αλλά έχει χάσει το ακίνητο. Έχει χάσει την κυριότητα. Μα πρέπει βέβαια κάποτε να την ξαναγοράσει. Ναι, ναι. Δηλαδή το παίρνω δύο φορές στο σπίτι μου, το αγοράζω δύο φορές. Αυτό είναι. Ένα παράδειγμα, κάποιος που πήρε ένα δάνειο το 2005 και πλήρωνε από το 5 στο 15 και έχει δώσει 60.000 ευρώ. Τα οποία έχουν πάει όλα στους τόκους. Μετά έμεινε κόκκινος. Μπαίνει τώρα στη διαδικασία αυτή. Θα πληρώσει άλλα 50.000 ευρώ μισθώματα. Και μετά θα το ξαναγοράσει άλλα 100.000. Θα έχει δώσει 220.000 για ένα κίνητο που κάνει 100-110. Ναι. Άρα προφανώς δεν είναι μια συμφέρουσα επιλογή κατά τη γνώμη μου. Έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή σας ότι, όπως έλεγε και ο Σπύρος στην αρχή,
ότι εδώ πέρα κανονικά χρειάζεται προστασία κανονική πρώτης κατοικίας με κριτήρια, αλλά προστασία και της κυριότητας. Προφανώς όχι χωρίς να πληρώσει κανείς τίποτα, αλλά γιατί να μην πληρώνουν τα ποσά αυτά, για παράδειγμα, και να κρατάνε την κυριότητα. Ή γιατί, όπως είπε η κυρία Ρεβή και εσείς κύριε Παυλόπουλε, να προσμετρούνται οι μηνιαίες δόσεις στο κομμάτι που αφορά την επαναγορά του ακινήτου. Είναι να δώσει 120.000, είναι... θα έχω δώσει τα 50. Πάντως δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν αυτό 12 χρόνια και στην ουσία δεν είναι στο σπίτι σου, έτσι, το αγοράζεις δύο φορές. Να προσθέσω σε αυτό που λέει και ο Κώστας Τσουκαλάς και που είναι και προβληματισμός δικό σας, από τη στιγμή που είναι και δημόσιο χρήμα, δηλαδή συμμετέχει και το δημόσιο μέσα σε αυτό, πληρώνοντας κάποια δόση για τα νοικοκυριά ή τους ευάλωτους, τέλος πάντων, οφειλέτες. Να πω και κάτι ακόμα. Τους φόρους του ακινήτου ποιος θα τους πληρώνει? Λένε ότι θα ότι τα φαντς που θέλουν να πάρουν τον φορέα πιέζουν, ναι, να ψηφιστεί να απαλλαγούν από τον ένφια. Την κυριότητα θα την έχουν τα φαντς. Θα την έχει αλλά φορέ, δεν δίνουν ένφια. Τίποτα να μην δίνουν τα φαντς. Συγγνώμη, παιδιά, με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Σε ποιον θα νοικεί αυτός ο φορέας? Στον ιδιωτικό φορέα. Ο φορέας θα το φτιάξουν, ναι, κάποια φαντς. Τα φαντς θα το φτιάξουν. Ναι. Κάποια φαντς. Όχι, το κράτος. Γίνονται προτάσεις, θα γίνει διαχωρισμό. Ήταν στο κράτος, προβλεπόταν στο κράτος. Γιατί, ναι, μεταλέμε για αυτά. Στο αρχικό σενάριο. Στον αρχικό σχεδιασμό προβλεπόταν να ήταν κρατικός αυτός ο φορέας. Στη συνέχεια αυτό το πράγμα το σχέδιο ναυάγησε και έγινε ιδιωτικό, θα γίνει ιδιωτικός αυτός ο φορέας. Ο οποίος θα γίνει. Δεύτερον, θυμίζω το θέμα της στόχευσης, πολύ σημαντικό. Δεν ίσχυε για τα φυσικά πρόσωπα. Ο Κώστας το ξέρει πολύ καλά ως δικηγόρος. Δεν ίσχυε για τα φυσικά πρόσωπα, ίσχυε μόνο για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις εταιρείες. Αυτές στοχεύαν. Με το νέο πτωχευτικό δόθηκε δυνατότητα και στα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή και στο δανειολήπτη να πτωχεύσει. Όλα αυτά δηλαδή. Οποιοδήποτε πλέον είναι μπορεί να βάλει αίτηση για πτωχεύση. Είναι αποτέλεσμα του νέου πτωχευτικού που πήρε από 1,5 χρόνο περίπου πέρασε η κυβέρνηση. Θα πρέπει το Υπουργείο να στείλεται κάποιες οδηγίες στα αεροδικεία, γιατί οι αεροδικεία ακόμα, ναι, δεν έχουν ενημέρωση. Πώς λειτουργεί ο νόμος? Υποβάλλουμε εμείς οι δικηγόροι της πτωχεύσεως και είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι η διαδικασία τα αερολογικά. Και δεν φταίνουν οι ίδιοι. Δεν έχουν αποσταλεί στην ουσία οδηγίες. Και μόνο χρηματικά μπορούμε να πούμε το εξής, επειδή πάρα πολλοί κόσμοι το ρωτάει, όταν έρχεται διαταγή πληρωμής 15 μέρες προθεσμία για να κάνει ανακοπή ο δανειολήπτης, ναι, και ασφαλιστικά μέτρα πλέον με την αλλαγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Αν έρθει δεύτερη κοινοποίηση παλιάς διαταγής πληρωμής, εκεί σημαίνει ότι όπου να είναι έρχεται πρόγραμμα πληστηριασμού. Αν έρθει πρόγραμμα πληστηριασμού, εκεί έχει 45 μέρες από την ημερομηνία κατασχέσεως για να κάνει ανακοπή στον πληστηριασμό. Άρα αυτά είναι τα ένδικα μέσα που έχει. Και αν εκκρεμεί έφεση του δανειολήπτη για υπόθεση του νόμου Κατζέλη, έχει την δυνατότητα, αν του κοινοποιηθεί είτε η διαταγή πληρωμής είτε πρόγραμμα πληστηριασμού, να μπορέσει να κάνει αίτηση αναστολής, να υποβάλει πάλι ασφαλιστικά μέτρα στα πλαίσια της εφέσεως του νόμου Κατζέλη, προκειμένου να σταματήσει τον πληστηριασμό. Αυτά είναι τα όπλα που έχει. Προστίθεται πλέον και το όπλο αυτό. Δεν το ακούω πολύ καλό πάντως ότι τα φαντς κάνουν φορέα που θα διαχειρίζονται. Δεν είναι πολύ καλό. Είναι, δηλαδή, εάν ένα τέτοιο φορέα έχει νόημα, έχει νόημα να είναι με την εγγύηση του κράτους. Να το διαχειρίζεται και, το κράτος. Το κράτος θα εγγυάται τη συνεισφορά. Με τα κριτήρια δηλαδή, του κράτους. Θα πληρώνει οι φορολογούμενοι, ναι, θα πληρώνουμε τον φορέα. Ναι. Και ούτε εμφιαλεί τα φαντς να δίνουν. Όσον αφορά του φόρου που λέγαμε πριν, ο ιδιοκτήτη του ακινήτου παραχωρεί το ακίνητο στο φορέα. Άρα δεν είναι ιδιοκτήτης ακινήτου πλέον. Α, λογικό να το πληρώνει. Ακριβώς. Λογικό να το πληρώνει ο φορέας. Δεν του κάνουν χάρη δηλαδή να μην του πληρώνουν, ναι, τους φόρους. Ναι. Και δεύτερο, επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάμε ποτέ. Μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους, ευάλωτες οικογένειες. Δηλαδή, σε μια οικογένεια, σε ένα ζευγάρι που το ανώτερο εισόδημά του είναι 1500, που σημαίνει 800 ευρώ το μήνα, θα του ζητάμε να πληρώνει ανίκιο 3 εκατοστάρια όταν δεν μπορούσε να πληρώσει τη δόση και έχασε το σπίτι του.